Πρώτο θέμα έγινε τις προηγούμενες ημέρες η είδηση για τη σύλληψη ενός 26χρονου που είχε ρημάξει καταστήματα στην περιοχή των προσφυγικών. Αυτό όμως που δεν έγινε γνωστό είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνδρας συνελήφθη και όλα αυτά μετά τις ενέργειες ενός κρεοπόλη. Έχει γίνει χαμός εδώ πέρα στη γειτονιά, παιδιά, κάτω τα Χριστούγεννα. Έσπαγε την πόρτα. Είμαι κατσαβίδι από τις κλειδαριές ή αλλιώς με κάτι αιχμηρό το οποίο έκοβε το γυαλί και έμπαινε μέσα κανονικά. Σαν ποντικός. Είχε κλέψει 3 μαγαζιά εδώ πέρα στην γειτονιά μου τα Χριστούγεννα. 3 φορές είχε μπει εδώ μέσα. Μου είχε πάρει γύρω στα συνολικά κανένα 50 ευρώ. Μου είχε σπάσει ένα τηλέφωνο ασύρματο που είχα. Αναγκάστηκα φυσικά να βάλω ρολά, σιδεριές. Χάλασα και καμιά 600 ευρώ. Εδώ και κάποιες ημέρες, καταστηματάρχες της περιοχής είχαν αναστατωθεί από τον μπαράζ χτυπημάτων αγνώστου ατόμου, ο οποίος έμπαινε σε μαγαζιά και άρπαζε ό,τι έβρισκε. Από ταμιακές μηχανές μέχρι λάπτοπ αλλά και παιχνίδια PlayStation. Η δράση του τελείωσε μετά από επέμβαση του κρεοπόλη Σάκη Μιχαλάτου. Ήρθα το μαγαζί μου, το βρήκα ανοιχτό και από έναν φίλο μου, ο οποίος είχε δώρα ψαράδικο, έκατσε και μου είπε περίπου τα χαρακτηριστικά αυτού νου, αν είναι αυτός και ίσως. Τελικά έκανα ένα ντου στο σπίτι απ' έξω αυτού νου, με μια βοήθεια κανένας, γιατί δεν ήξερα πού ήταν το σπίτι του, ενός ανθρώπου. Πήγα σπίτι, τον βρήκα και έγινε ο χαμός. Όπως αποδείχτηκε, ο δράστης είχε κλέψει ζαχαροπλαστείο στην οδό Σμύρνης, πρακτορείο προπό της περιοχής, ψυσταριά αλλά και το κρεοπωλείο. Τα κλοπημαία βρέθηκαν ενώ μια ταμιακή μηχανή που είχε κλέψει εντοπίστηκε σε κάδο απορριμμάτων. Βρήκα μέσα εκεί το δικό μου το πυκνοδημηχανή που είχε πάρει και βρήκα και κάποια άλλα πράγματα. Ήταν κάποια πράγματα τα οποία ήταν κλεμμένα την ίδια ημέρα από έναν άλλον κύριο που είχε ψυσταριά. Την επόμενη μέρα, αστυνομικοί συνέλαβαν τον 26χρονο. Το όφελος που αποκόμισε ο 26χρονος από την παράνομη δράση του ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ. Τελικά ο δράστης προφυλακίστηκε.